Επιποδός βρίσκεται η ΑΔΔ μετά τη νέα περικοπή κατά 22,68%, στο ίδιο όπως λέει μειωμένο κατά 20% εφάπαξ των δημοσίων υπαλλήλων. Οι εργαζόμενοι στο δημόσιο περίμεναν αυτό το εφάπαξ που πλήρωναν για 40 χρόνια. Δυστυχώς όμως η κυβέρνηση το κόβει και το μετατρέπει σε βοήθημα. Πρέπει να το σκόψει αυτό. Τι εφάπαξ? Εμείς οι ελεύθεροι επαγγελματίες δεν παίρνουμε ποτέ σε εφάπαξ. Γιατί να παίρνουν αυτό? Έχω 38 χρόνια υπηρεσία, έχω φύγει εδώ και 9 μήνες, δεν έχω πληρωθεί καθόλου. Αυτό το εφάπαξ δουλεύω 38 χρόνια για να το πάρω. Είναι δικά μου λεφτά, δικέ μου κρατήσει. Το όνειρό μου για αυτό το εφάπαξ ήταν. Δεν ήταν μόνο για τα 1000 ευρώ που κατέβηκα τώρα. Για αυτό το εφάπαξ είναι τάμπεα από το οποίο ήταν στρατική υπηρεσία που είναι να πάρω. Η ΑΔΔ απαιτεί από την κυβέρνηση να σεβαστεί και να τηρήσει τις δεσμεύσεις της για μη περαιτέρω μείωση των εισοδημάτων των εργαζομένων και των συνταξιούχων και να επιτύχει την ανακεφαλοποίηση των αποθεματικών των ασφαλιστικών ταμείων, όπως άλλωστε έπραξε και για τις τράπεζες. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, το Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης των Δημοσίων Υπαλλήλων πριν το κούρημα είχε 1,7 δις και τώρα με τα βίας φτάνει τα 200 εκατομμύρια. Ως άμεση απάντηση στη νέα προκλητική επίθεση, όπως αναφέρει, των ασφαλιστικών δικαιωμάτων της, κηρύσσει πανατική στάση εργασίας στο δημόσιο την ερχόμενη Τρίτη από τις 12.30 ως τη λήξη του ωραρίου και καλεί τους εργαζόμενους να συμμετάσχουν μαζικά στη συγκέντρωση που θα πραγματοποιηθεί στη Μία έξω από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, αλλά και στην πορεία προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.